Παλαιότερες εποχές η αναζήτηση της Βερενίκης έμοιαζε ευκολότερη. Τα άστρα που φαίνονται στον ουρανό ανήκουν όλα στο γαλαξία μας και παρά τους μύθους ότι δεν μπορούν να μετρηθούν, είναι λίγες μόνο χιλιάδες. Διακρίνονται ακόμα κάποιοι πλανήτες ή διάτοντες μετεωρίτες που πέφτουν απροειδοποίητα και οι άνθρωποι κάνουν ευχές. Όπως ωστόσο αποκαλύφθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, το σύμπαν περιέχει δισεκατομμύρια γαλαξίες που μάλιστα απομακρύνονται μεταξύ τους με μεγάλη ταχύτητα. Ο κάθε γαλαξίας αποτελείται από τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια άστρα που δεν υπήρχαν από πάντα. Γεννιόνται ακόμα και αυτή τη στιγμή, ζουν ένα βίο λαμπερό και μακρόχρονο, στην ωριμότητά τους όμως, και ποιος άραγε δεν θα το επιθυμούσε, ξοδεύουν ενέργεια ασυλλόγιστα και τελευτούν σαν λευκοί νάνοι ή αστέρες νετρονίων. Ένα μεγάλο αστέρι μπορεί ακόμα να υποστεί μια κατακλυσμική έκρηξη και ο πυρήνας του να καταρρεύσει σε μια μαύρη τρύπα, από όπου τίποτα, ούτε το ίδιο το φως, δεν μπορεί να δραπετεύσει. Ο απέραντος αλλά και θαυμαστός αυτός κόσμος δεν θα είχε ωστόσο αποκαλυφθεί χωρίς την εκπληκτική εξέλιξη του τηλεσκοπίου. Τα σύγχρονα τηλεσκόπια ανοίγουν διαρκώς και νέα παράθυρα στο σύμπαν, συχνά πέραν από το ορατό φως, ενώ ταυτόχρονα μεγάλα είναι τα θεωρητικά επιτεύγματα της αστροφυσικής. «Το πιο ακατανόητο πράγμα σχετικά με το σύμπαν», έλεγε ο Αϊνστάιν, «είναι ότι το σύμπαν είναι κατανοητό». Το νόημα μόνο της Βερενίκης παραμένει πάντα φευγαλαίο και η αναζήτησή της δεν φαίνεται να σταματά. Το τηλεσκόπιο είναι μία μικρή εφεύρεση που ανακάλυψε πριν από 380 χρόνια ο Γαλιλαίος. Το 1609 για πρώτη φορά μας άνοιξε ένα πραγματικό παράθυρο στο σύμπαν. Έκτοτε τα τηλεσκόπια άρχισαν να μεγαλώνουν και να μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες, γιατί είχαν την δυνατότητα με τα καλύτερα κάτωπτρα, τους μεγαλύτερους φακούς, να συγκεντρώνουν περισσότερο φως από τα απόμακρα ουράνια αντικείμενα. Έτσι, σιγά σιγά, καθώς ο χρόνος πέρασε, τα τηλεσκόπια μεγάλωναν και σε μέγεθος και σε δυνατότητες. Πριν από 150 χρόνια περίπου, ο Αύγουστος Κόμπτ έλεγε απογοητευμένα ότι δεν θα μπορούσε να ανακαλύψει το περιεχόμενο των άστρων, από τι αποτελούνται τα άστρα, γιατί απλούστατα δεν θα μπορούσε να φέρει κάποιο από αυτά τα άστρα στο εργαστήριό του. Και όμως αυτή η δυνατότητα μας παρέχεται σήμερα χάρη στα τεράστια τηλεσκόπια που έχουμε στην επιφάνεια της γης μας. Τηλεσκόπια που έχουν φτάσει σε δυνατότητες όσο ένα κάτωπτρο 16 περίπου μέτρων. Και με τον καιρό οι δυνατότητες των οπτικών τηλεσκοπίων θα μεγαλώνουν ακόμη πιο περισσότερο. Αλλά εκτός από τα οπτικά τηλεσκόπια, στη Γη διαθέτουμε επίσης και τα ραδιοτηλεσκόπια που μας δίνουν και άλλες πληροφορίες από άλλο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αν και τα τελευταία μερικά χρόνια, γύρω από την Γη σε τροχιά, έχουμε τοποθετήσει τροχιακά τεράστια αστεροσκοπία, τα οποία συγκεντρώνουν το φως των απόμακρων αντικειμένων, έτσι ώστε να τα μελετήσουμε και σε άλλα τμήματα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Τμήματα όπως είναι οι υπέρυθρες και οι περιόδρες ακτινοβολίες, τα μικροκύματα, καθώς και οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες Γ. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ανήκουν και στην μη ορατή περιοχή του φάσματος.
ακτίνε εσύ αλλά και το αρχαίγωνο φως από τη μεγάλη έκρηξη. Κατακλείζουν τη γη μας και συλλαμβάνονται από τα σύγχρονα τηλεσκόπια. Στον άνθρωπο αποκαλύπτεται έτσι ένα αθέατο σύμπαν, απροσδόκητο και πολύ μεγαλύτερο από το σύμπαν που είναι προσιτό στην όρασή μας. Ίσως η Βερενίκη, αν υπάρχει, όπου κι αν υπάρχει, να ερμηνεύει εκείνη τα ορατά και τα αθέατα, τα δικά μου μηνύματα και τα μηνύματα από αλλού. Συζητώντας τα σκαλιά του αστεροσκοπίου με τη Χρύσα Κουβελιώτου, αστροφυσικό στην NASA, μαθαίνω για ένα ακόμα τρόπο εξερευνήσεως του αθέατου σύμπαντος. Χρύσα, πού είναι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον στην αστροφυσική? Εσύ προσωπικά με τι ασχολείσαι? Θες να μείνω εδώ λίγο να μου τα πεις? Ναι, να κάτσουμε ένα λεπτό. Να σου πω για τις κοσμικές εκλάμψεις ακτίνων γάμου. Αυτό ήχει πολύ, πολύ ωραίο. Κοσμικές εκλάμψεις. Ναι, κοσμικές εκλάμψεις. Είναι φλας ενέργειας που η διάρκεια τους κυμαίνεται από χιλιοστά του δευτερολέπτου μέχρι περίπου χίλια δευτερόλεπτα. Που έρχονται από τον ουρανό σε τυχαία χρονικά διαστήματα και σε τυχαίες θέσεις. Πάντως βασικά είναι φως. Οι ακτίνες γάμα είναι φως. Είναι φωτόνια μεγάλης ενέργειας. Και εμείς τα μαζεύουμε με ένα δορυφόρο που πέταξε το 1991, το Compton Gamma Ray Observatory, που είναι ουσιαστικά ένα από τα μεγάλα παρατηρητήρια της NASA, και το πείραμά μας είναι ένα από τα τέσσερα που βρίσκονται πάνω στο δορυφόρο. Τώρα, από πού έρχονται χρήση αυτές οι ακτίνες γάμα? Έλαντε. Από κοντά, από μακριά? Γι' αυτό πέταξε ο δορυφόρος, για να λύσει αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση. Ποια είναι η απόσταση των πηγών των κοσμικών εκλάμψεων ακτίνων γάμα? Υπάρχει περίπτωση να είναι και έξω από το δικό μας γαλαξία? Τώρα πιστεύουμε πως ναι. Τώρα πιστεύουμε, μετά, και όταν λέω τώρα, εννοώ μετά το Μάη του 1997, καταφέραμε να πάρουμε μετρήσεις και σε άλλα μήκη κύματος από την ίδια κατεύθυνση που ήρθε αυτή η έκλαμψη και να καθορίσουμε το κατώτατο όριο της απόστασης, που είναι περίπου χοντρικά 5 γιγαπαρσέκ. Κάτσε, αυτό μας πάει πολύ μακριά. Μας πάει μισή απόσταση από την αρχή του σύμπαντος περίπου. Δηλαδή βλέπουμε πίσω στην ουσία, στο παρελθόν, γύρω στα 5 με 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Ναι. Από ναι. Εκεί ξεκίνησε αυτό τουλάχιστον, το φως. Τουλάχιστον τόσο. Και περιμένουμε να βρούμε και άλλες τέτοιες πηγές και ποιος ξέρει πόσο μακριά οι άλλες θα βρίσκονται. Δηλαδή στην ουσία πάλι ανοίξαμε ένα νέο παράθυρο προς το σύμπαν, εκτός από τις ακτίνες Χ, τα νετρίνο, το φως. Ναι. Και από αυτό το παράθυρο βλέπουμε πάλι το παρελθόν. Ένα παράθυρο με θέα. Αιώνες τώρα η πόλη της Οξφόρδης αποτελεί κέντρο πανεπιστημιακής παιδείας, με μεγάλη παράδοση στην φυσική ή την φιλοσοφία, αλλά και στις σπουδές του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Από τους γραφικούς της δρόμους, η συζήτηση για τους τρόπους παρατηρήσεως του σύμπαντος με τον αστροφυσικό Γιώργο Ευσταθίου έμελε να συνεχιστεί στο πρώτο ελληνικό αστεροσκοπείο που αγναντεύει την Ακρόπολη. Η κλασική εποχή ανέδειξε το χώρο και τα μνημεία που μας περιβάλλουν σε παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού και τέχνης. Τι να σκέφτεται άραγε η Βερενίκη, καθώς τώρα και τρεις χιλιετίες από τον αστερισμό της παρακολουθεί τον άνθρωπο, τους πολέμους και τα πάθη του, αλλά και τις εκφράσεις του πολιτισμού του? 100 years ago we were observing the universe with these old type telescopes. How do we observe the universe today? I mean, is there an evolution on that? Yes. Well, for 400 years, the telescope has been the main way in which people have investigated the universe. Starting from Galileo. Yeah. Through to Kepler, and through to Hubble, who discovered the expansion of the universe. And so telescopes are very important. And modern telescopes are much like this one, except they have much bigger mirrors, bigger apertures. And modern telescopes are being built now with mirrors that are the size of the floor of this observatory, about 8 or 10 meters, which is very big. But the atmosphere absorbs almost all of the wavelengths of light, except for optical wavelengths and radio wavelengths. And so if we want to investigate the universe at other wavelengths, we have to send satellites in space. And the real revolution in astronomy and in the investigation of the universe has been the use of ground-based telescopes, big ground-based telescopes, together with satellites, studying the universe in X-rays, in gamma rays, and in the infrared
wavelengths. Now, what is your personal involvement on that modern type of astronomy? Yes, for the last few years I've been working on a satellite project with the European Space Agency, and this project is designed to measure the temperature of the microwave background fluctuations and how these vary across the sky. And I think that it'll produce a revolution in cosmology, and I'm very excited about the project. It looks quite exciting. Yes. Ωστόσο, αφήνοντας κατά μέρος τις επίγειες εφαρμογές, χρησιμοποίησα το τηλεσκόπιο για την παρατήρηση ουρανίων σωμάτων. Και πρώτα απ' όλα είδα τη Σελήνη να φαίνεται πολύ κοντά. Μετά την Σελήνη παρατήρησα με απερίγραπτη ευχαρίστηση και άλλα ουράνια σώματα, πλανήτες και απλανείς αστέρες. Και όταν συνειδητοποίησα πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός τους, άρχισα να αναζητώ έναν τρόπο να υπολογίσω τις αποστάσεις τους. Έτσι έγραφε ο Γαλιλαίος στο βιβλίο του «Ο Αγγελιοφόρος των Άστρων», που εκδόθηκε στη Βενετία το 1610 και άνοιξε μια νέα εποχή στην αστρονομία. Τα τηλεσκόπια είναι όργανα που στην ουσία μαζεύουν περισσότερο φως από ό,τι μπορεί να μαζέψει το ανθρώπινο μάτι. Έτσι λοιπόν, όσο μεγαλύτερα τηλεσκόπια κατασκευάζουμε, τόσο πιο πολύ φως μπορούμε να συλλέξουμε και έτσι να δούμε πιο βαθιά μέσα στο σύμπαν. Με τη χρήση των τηλεσκοπίων, οι επιστήμονες έκαναν μεγάλες και πολύ εντυπωσιακές ανακαλύψεις. Πρώτα απ' όλα, ανακαλύψαμε πλανήτες οι οποίοι είναι αόρατοι στο ανθρώπινο μάτι. Βρήκαμε τη χημική σύσταση των άστρων. Βρήκαμε από τι αποτελείται ο γαλαξίας μας. Επιβεβαιώσαμε το 1919, κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής εκλήψεως, τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Και τέλος, τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο μεγάλος Αμερικανός αστρονόμος Edwin Hubble μπόρεσε και παρατήρησε τη διαστολή του σύμπαντος. Πολλοί νομίζουν ότι οι ανακαλύψεις στην αστρονομία γίνονται μόνο με τα μεγάλα τηλεσκόπια που υπάρχουν στα αστεροσκοπία. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στα χέρια ενός εξασκημένου παρατηρητή και το πιο μικρό τηλεσκόπιο μπορεί ακόμα και σήμερα να δώσει νέες γνώσεις στην επιστήμη. Όπως αυτό το τηλεσκόπιο, που ήταν το πιο παλιό τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Με το όργανο αυτό, ο τότε διευθυντής του αστεροσκοπίου Ιούλιος Σμιτ μπόρεσε και σχεδίασε τον πληρέστερο οπτικό χάρτη της Σελήνης. Στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης υπάρχει και ένα άλλο τηλεσκόπιο που έχει και αυτό τη δική του ιστορία, μόνο που είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι το τηλεσκόπιο Νιούαλ, που ονομάστηκε έτσι από τον άνθρωπο που το κατασκεύασε για δικιά του χρήση. Το τηλεσκόπιο Νιούαλ ήταν το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο του κόσμου για 4 χρόνια. Χρησιμοποιήθηκε στην Αγγλία και ιδιαίτερα στο αστεροσκοπείο του Κέμπριτζ και το 1959 δωρήθηκε στην πατρίδα μας. Το χρησιμοποίησαν οι Έλληνες αστρονόμοι για πολλά χρόνια, κάνοντας παρατηρήσεις σε πλανήτες και αστέρια. Τελικά, όπως φαίνεται, με τα τηλεσκόπια ανοίξαμε ένα πολύ μεγάλο παράθυρο στο σύμπαν.
Γιάννη, τώρα είμαστε στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα, στο Ψιλορίτη. Πόσο ψηλά στην πραγματικότητα είμαστε τώρα? Είμαστε στα 1750 μέτρα υψόμετρο. Κάνει αρκετό κρύο. Η θερμοκρασία στο ύπαιθρο είναι ήδη μείον 4 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Δηλαδή λίγο πολικές συνθήκες. Αρκετά πολικές θα έλεγα. Και τι ιδιαιτερότητα έχει αυτό το τηλεσκόπιο? Το τηλεσκόπιο έχει καταρχήν πολύ καλή οδήγηση. Οδηγείται από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μπορεί πολύ γρήγορα να κοιτάξει τη θέση που εμείς επιθυμούμε, να διατηρήσει σε αυτή τη θέση για πολλή ώρα. Έχει μια διάμετρο 1,3 μέτρα, που σημαίνει ότι μπορεί να δράσει σαν ένα μεγάλο μάτι που να μαζέψει πολύ περισσότερο φως από ό,τι το δικό μας το μάτι. Και αυτό το οποίο έχει επιπλέον, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι η ηλεκτρονική ψηφιακή κάμερα που βλέπουμε εδώ, η οποία μπορεί, ψυχόμενη σε θερμοκρασία μείον 130 βαθμούς, να κάνει έκθεση πάνω από μία ώρα. Εννοείς δηλαδή ότι μπορούμε να δούμε ένα πάρα πολύ αμυδρό γαλαξία που με ένα κλασικό τηλεσκόπιο ίσα-ίσα θα τον βλέπαμε εδώ, μπορούμε να τον δούμε σχετικά καθαρά? Ναι, μπορούμε να δούμε πάρα πολύ μακριά στο σύμπαν, σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Και αν θέλουμε να κάνω μία σύγκριση, μπορούμε να πούμε ότι το τηλεσκόπιο αυτό σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική κάμερα είναι σε θέση να δει αντικείμενα, φωτεινά αντικείμενα, τα οποία είναι 1 δισεκατομμύριο φορές αμυδρότερα από εκείνα που μπορούμε να δούμε μόνο με το μάτι μας. Συνήθως τα άστρα έχουν μια ήρεμη ζωή. Μια ήρεμη ζωή η οποία μπορεί να κρατήσει δισεκατομμύρια χρόνια. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε πολύ γρήγορες μεταβολές, εκρηκτικές μεταβολές. Αυτές οι μεταβολές, οι οποίες φαίνεται να δημιουργούν ένα άστρο εκεί που άστρο δεν υπήρχε. Στην πραγματικότητα το άστρο υπήρχε, αλλά ήταν τόσο αμυδρό που δεν μπορούσαμε να το δούμε πριν, ονομάστηκαν ήδη τους περασμένους αιώνες νόβε, δηλαδή νέα άστρα. Ένα νέο άστρο, όπως ένας νόβα, φαίνεται να δημιουργείται όταν ένας λευκός νάνος σε ένα διπλό σύστημα, δηλαδή σε ένα σύστημα όπου ο λευκός νάνος έχει συνοδό ένα συνηθισμένο άστρο, ρουφά υλικό από αυτό το διπλανό του άστρο όταν αυτό βρίσκεται πολύ κοντά. Το υλικό από αυτό πέφτει με μεγάλη ταχύτητα στην επιφάνεια του λευκού νάνου, μαζεύεται εκεί πέρα και κάποια στιγμή αναφλέγεται σε μια πολύ ισχυρή πυρηνική έκρηξη. Αυτή η ανάφλεξη οδηγεί σε μια διόγκωση των επιφανειακών του στρωμάτων και δημιουργείται ένα κέλυφος το οποίο εκτείνεται με μεγάλη ταχύτητα στο γύρο χώρο. Οι ταχύτητες αυτές είναι πολύ μεγάλες και η ενέργεια της έκρηξης είναι τόση που το άστρο ξαφνικά λάμπει σαν 1 εκατομμύριο ύλη. Ένας τέτοιος νόβα, ένας τέτοιος δηλαδή καινοφανής όπως θα λέγαμε, είναι αυτός που παρατήρησε το διαστημικό τηλεσκόπιο του Χάμπελ. Είναι νόβα Σίκνη, δηλαδή ένας νόβα που βρίσκεται στο αστερισμό του Κύκνου. Η παρατήρηση έγινε το 1992. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι το άστρο αυτό που φαίνεται στο κέντρο έχει γύρω του ένα δακτύλιο, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κέλυφος που εμείς στην προβολή στον ουρανό το βλέπουμε σε ένα δακτύλιο, το οποίο επεκτείνεται συνεχώς. Όταν ένα άστρο έχει μεγάλη μάζα, μάζα μεγαλύτερη από εκείνη των 8 ηλιακών μαζών τα οποία οδηγούν στην δημιουργία, στο τέλος της ζωής του ενός λευκού νάνου, άστρα λοιπόν με μεγάλη μάζα οδηγούνται σε μια άλλη καταστροφή, πραγματική καταστροφή. Αυτό συμβαίνει με μια τρομακτική έκρηξη, η οποία λέγεται έκρηξη supernova. Σε αυτή την έκρηξη, το άστρο χάνει ένα σημαντικό μέρος της μάζας του, η οποία με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ξεπερνάει τις 10.000, 20.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, διαφεύγει στο διάστημα και ταυτόχρονα το εσωτερικό του άστρου καταραίει σε ένα αστέρα νετρονίων ή σε μια μαύρη τρύπα. Υπολογίζομαι ότι κάθε μερικές δεκάδες χρόνια θα πρέπει να γίνεται μια έκρηξη supernova στο δικό μας το γαλαξία.
Οι εκρήξεις αυτές όμως δεν είναι πάντα ορατές, γιατί στην κεντρική περιοχή του δίσκου του γαλαξία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση σκόνης, η οποία μας εμποδίζει να δούμε στο οπτικό φως αυτές τις εκρήξεις. Η πιο ενδιαφέρουσα έκρηξη Σούπερνόβα ήταν αυτή που συνέβη πριν περίπου 10 χρόνια, το 1987, στο Μεγάλο Μαγκελανικό Νέφος. Επειδή η απόσταση του Μεγάλου Μαγκελανικού Νέφους από την περιοχή του Ηλιακού Συστήματος είναι μόλις 170.000 χρόνια, πρόκειται για ένα σχετικά κοντινό γαλαξία. Χρήσα, αναζητώντας μια ζωή τη Βερενίκη, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτές οι εκρήξεις υπερκενοφανών. Και μια που είμαστε σε αυτή εδώ την ωραία βιβλιοθήκη του παλιού αστεροσκοπίου, μπορεί να μου πεις έτσι μερικά πράγματα. Τι είναι η εκρήξη υπερκενοφανών, πώς φτάνουμε σε αυτή την έκρηξη? Η εκρήξη υπερκενοφανών είναι τα τελευταία, θα έλεγα, στάδια της ζωής ενός αστεριού. Για να φτάσουμε σε αυτή την έκρηξη, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το αστέρι. Και το αστέρι το φτιάχνουμε παίρνοντας τα βασικά συστατικά του σύμπαντος, που είναι υδρογόνο και ήλιο, και είναι σε αέρια μορφή, και βάζοντάς τα κοντά, οπότε αυτά αρχίζουν και καταραίουν λόγω βαρυντικής κατάρρευσης. Η ενέργεια η οποία παράγεται κατά την κατάρρευση αυξάνει τη θερμοκρασία μέσα στο κέντρο του αστεριού και το αστέρι αρχίζει και καίει το υδρογόνο σε ήλιο. Πόσα χρόνια διαρκεί έτσι αυτό το πρώτο στάδιο της ζωής του, ας το πούμε, εκατομμύρια, χιλιάδες? Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια θα έλεγα. Είναι μια αρκετά σταθερή κατάσταση, γιατί η ενέργεια που παράγεται κατά την καύση αντισταθμίζει την βαρυντική κατάρρευση και έτσι υπάρχει κάποια ισορροπία μέχρι ότου καεί τελείως το κεντρικό υδρογόνο στον πυρήνα του αστεριού. Οπότε αρχίζουμε πλέον και προχωράμε σε ανώτερες αντιδράσεις, δηλαδή δημιουργούμε, παράγουμε πιο βαριά στοιχεία, με αμέσως επόμενο τον άνθρακα. Δηλαδή το αστέρι διαρκώς καίει τις τάχτες του κατά κάποιο τρόπο. Το αστέρι καίει ό,τι έχει κάψει προηγουμένως, το καίει σε πιο βαριά μέταλλα και φτιάχνει καινούργια στοιχεία. Μέχρι ότου φτάσει στο σίδηρο. Μόλις φτάσει στο σίδηρο, δεν μπορεί πλέον η επόμενη καύση να παράγει ενέργεια και να αντισταθμίσει την κατάρρευση. Οπότε η τελική κατάληξη είναι ότι η ενέργεια που εκλείεται τεινάζει το αστέρι στον αέρα. Τεινάζει όλα αυτά τα στρώματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί προηγούμενα με σταδιακές καύσεις στον αέρα και εξαπολύει όλα αυτά τα καινούργια υλικά που δημιουργήθηκαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Δηλαδή οι εκρήξεις Σούπερνόβα είναι στην ουσία κατακλυσμικές εκρήξεις στο σύμπαν, αλλά αφού στέλνουν όλα αυτά τα υλικά στο σύμπαν, στη γειτονιά τους ή και μακρύτερα, και φαντάζομαι ότι άλλες αέριες μάζες υπάρχουν εδώ και εκεί. Ποια είναι η κατάληξη αυτών των υλικών? Χρησιμοποιούνται ξανά για να φτιάξουν καινούργια αστέρια. Όλα αυτά τα υλικά είναι πάλι υπό την αέρια μορφή, οπότε αρχίζουν και συμπυκνώνονται, καταραίουν, εκτός από υδρογόνο και ήλιο τώρα έχουμε και άλλα βαριά στοιχεία και φτιάχνουμε πλέον αστέρια που ξεκινάνε από χέρι, αποτελούνται από βαριά στοιχεία. Ή αν δεν είναι αστέρι, φαντάζομαι μπορεί να είναι ένας πλανήτης. Δηλαδή είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η Γη, που είναι ένας πλανήτης και έχει όλα αυτά τα βαριά στοιχεία, τα βρήκε από μια έκρηξη υπερκενοφανούς στο μακρινό παρελθόν. Μόνο από εκεί μπορούσε να τα έχει βρει. Δεν τα έφτιαξε μόνη της. Αυτά τα στοιχεία υπήρχαν στο διάστημα και άρχισαν να συμπυκνώνονται, επειδή ξεκίνησαν με πολύ μικρή μάζα, όπως είναι η Γη, ποτέ δεν έφτασαν στο στάδιο του αστεριού. Κρύωσαν αμέσως και συμπυκνώθηκαν και πάγωσαν, θα έλεγα, αρχικά. Οπότε τελικά κατέληξε σε ένα πολύ μικρό σώμα, έναν πλανήτη, ο οποίος είναι η Γη και φυσικά είναι ένας από τους 9 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Δηλαδή η Γη που έχει βαριά στοιχεία, αλλά και εμείς που έχουμε βαριά στοιχεία και τα περισσότερα πράγματα γύρω μας, είμαστε κατά κάποιο τρόπο φτιαγμένοι από αστερόσκονη. Αστερόσκονοι οι πλανήτες, αστερόσκονοι και εμείς, αστερόσκονοι και ο ήλιος. Όλο το σύμπαν αστερόσκονοι είναι. Οτιδήποτε έχουμε πάνω μας είναι προϊόντα έκρηξης θανάτου προηγούμενων αστέρων. Δεν είμαστε θέση ως τώρα να δούμε από κοντά το θάνατο ενός άστρου. Κάποια μέρα βέβαια ο ήλιος θα πεθάνει και η Γη θα πεθάνει μαζί του και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την ανθρωπότητα μέχρι τότε.
Θα περάσουν όμως πολλά δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα και ίσως έχουμε κάποιες ελπίδες για μεγάλα διαστημικά ταξίδια, για να φύγουμε από τη γη όπου θα καίγεται, η οποία θα είναι πλέον μη κατηγήσιμη. Όμως οι καλλιτέχνες, με επιστημονική φαντασία, προσπαθούν να φανταστούν ένα πλανήτη όπως η γη, όταν πια ο ήλιος θα έχει οδηγηθεί σε μία μορφή όπως ένας αστέρας νετρονίων ή μία μαύρη τρύπα, όπως βλέπουμε εδώ σε αυτήν την καλλιτεχνική προσομοίωση. Εκεί ψηλά από τον αστερισμό της, η Βερενίκη δεν φαίνεται να νοιάζεται για την ερήμωση της γης από το πυρ του ήλιου. Όταν εκείνος γίνει ερυθρός γίγαντας, σε μερικά βέβαια δισεκατομμύρια χρόνια από τώρα. Η έγνοια της βασίλισσας είναι ότι ο πλανήτης μας, οι θάλασσες και τα δάση του, η θαυμαστή ποικιλία του έμβιου κόσμου, αλλοιώνονται επικίνδυνα από τον ίδιο τον άνθρωπο και την αλαζονία του. Ας γίνει να ακουστεί στη γη η έγνοια της, να συγκινήσει η μελαγχολική αντάβια των μαλλιών της.